Έχει και ένα άλλο ωραίο να πούμε, μου γούσταρα πολύ. Αυτό που θα βάλουν τώρα, τι θα βάλουν, τουρίστες, νοικοκυρές και διάφορα για να ελέγχουν το ΦΠΑ, έτσι. Καμό. Δηλαδή, θεωρητικά αυτή τη στιγμή εδώ μέσα είσαστε πολύ ύποπτοι. Μόνο. Θα είσαστε, γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, δεν το δεχτήκανε, αλλά θα έχει πλάκα αυτό. Μεγάλη πλάκα. Παιδί μου θα πει, παίρνεις έναν άνεργο, θα του λες, να πούμε, πήγαινε και θα ελέγξεις το ΦΠΑ, θα είσαι εξής. Σαν το Louis de Finesse, κάπως, σαν το Κλουζό, ωραίο είναι αυτό, ο οποίος καταλαβαίνετε τώρα πώς θα τελειώνει αυτό το κόλπο. Θα πήγαινε στο μαγαζό, θα του λέει, για να μην σε γράψω, φέρνε σε μένα. Μην τα δείξεις τόσο τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, διότι στην Ελλάδα δεν είναι το πρόβλημα οι νόμοι, ούτε η εφαρμογή του, τίποτα. Είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Ναι. Παραλαμβάνω, όχι μια λύση για κάθε πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Δηλαδή κάθε φορά που κάποιος βρίσκει μια λύση, μετά βρίσκει και ένα πρόβλημα. Ναι. Να μην πω αυτό που σκέφτομαι ακριβώς, αλλά... Όχι, δεν θα το πω γιατί είναι προσβλητικό για κάποιους και δεν είναι όλα. Ας πούμε τώρα, όχι, θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε. Έκανα ένα δίλεπτο παραλήρημα και το έγραψε και αυτός εδώ στην κάμερα. Τα αρχίδια μου θα πάρω άλλο στο YouTube.